Ήρθαμε σήμερα εδώ στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας για να μπούμε μέσα στο χώρο εργασίας, στο εργοτάξιο, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους για την κινητοποίηση της Παρασκευής 27-8 στις 1 η ώρα στην επιθεώρηση εργασίας στον Πολύγυρο, όπου γίνεται η εκδίκαση της υπόθεσης για την τρομοκρατική απόλυση του Προέδρου του Συνδικάτου. Και αντιμετωπίσαμε για μία ακόμη φορά την εχθρική στάση και της εταιρείας Edilmac, αλλά και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, οι οποίοι και οι δύο απαγορεύουν την είσοδό μου στο εργοτάξιο. Παρόλο που έχουμε ενημερώσει από χτες κιόλας ότι πρόκειται να έρθω στο εργοτάξιο για να συναντηθούμε με τους εργαζόμενους να τους ενημερώσουμε, συνεχίζουν να απαγορεύουν την είσοδό μου και να μην μπορώ να εισέλθω στο εργοτάξιο για συνδικαλιστική παρέμβαση, για να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους μέσα στο χώρο εργασίας. Αυτή η κίνησή τους δείχνει και το τι θέλουν να επιβάλλουν και με την απόλυση που έχουν πραγματοποιήσει, αλλά και στην πράξη δείχνει ότι θέλουν να πετάξουν τα σωματεία και κάθε συνδικαλιστή που αγωνίζεται, διεκδικεί για τα δικαιώματα των εργαζόμενων έξω από τους χώρους εργασίας. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει αυτή η εχθρική στάση απέναντι στα σωματεία και στη συνδικαλιστική δράση, να μας επιτραπεί η είσοδος να μπούμε μέσα στους χώρους εργασίας και να ανακληθεί τώρα η τρομοκρατική απόλυση του Προέδρου του Σωματείου. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν δυναμικό παρόν την Παρασκευή στην κινητοποίηση έξω από την επιθεώρηση εργασίας στις 1 η ώρα και όλοι μαζί να απαιτήσουμε να σταματήσει η επίθεση στη συνδικαλιστική δίωξη και να κατεβάσουν τα χέρια τους από τα σωματεία, τα οποία είναι η μόνη συλλογική διεκδίκηση των εργαζόμενων που μπορεί να πετύχει κατακτήσεις για τους εργαζόμενους για να ζήσουν σαν άνθρωποι του 21ου αιώνα.